τα πλημμυρισίες έχουν ένα θέμα. Μία μόνο κουβέντα θέλω να πω για τον καζίνο. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, προσωπική μου άποψη είναι, να συζητήσουμε περί ΑΕ ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εισήγηση από κάποιο νομικό εγγύο, το οποίο θα μας έχει τουλάχιστον δοθεί να το μελετήσουμε κι εμείς, αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, δεν μπορεί ας πούμε να συζητήσουμε κάποια οικονομικά, διότι καταλαβαίνετε ότι κανένας δεν μπορεί να είναι λογιστής, και να γίνει μια ανάθεση σε ένα έμπειρο λογιστικό γραφείο για να δούμε και τα οικονομικά αποτελέσματα. Προφανώς εμείς θα σηκώσουμε το δεξί χέρι, θα πούμε ναι, μετά να προκύψουν κάποιες ευθύνες αργότερα, μετά ο Δήμος να είναι έξω, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος εδώ μέσα μπορεί να διανοηθεί ότι το 14% μπορεί να κάνει, το 16% μπορεί να κάνει κάποια παιχνίδια στο υπόλοιπο 84%, αλλά θα είναι, όποιος πιστεύει για πράγματα είναι ανόητος. Το 84% είναι το 84% ό,τι θέλει αυτό. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω και αυτό θέλω να καταθέσω, δηλαδή, πριν ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, πριν μπούμε στη διαδικασία αυτή, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε μια τρισελίδη, αν θέλετε, μια τετρασελίδη, πολύ έτσι περιεκτική και συνοπτική εισήγηση από αυτά τα δύο γραφεία για το καζίνο. Θα ήθελα πολύ γρήγορα, Πρόεδρο, όσο μπορώ, θα πρέπει όλοι μαζί να ευχηθούμε, εχθές έγιναν γένεια σε ένα ξενοδοχείο δίπλα από το Αχίλιο, τον Grand Hotel, του Σύρου του Διαδοξού, να το ευχηθούμε να έχει μια καλή πορεία και καλές δουλειές. Είδαμε ένα κτίριο το οποίο ήταν έτοιμο, πέφτανε σοβάδες επιμερών μου, στέλναμε και χαρτιά και σήμερα αυτό σιγά σιγά άλλαξε τη ζωή του, άλλαξε τη μορφή, φωτίστηκε και εκεί η γειτονιά, ας το πούμε, έτσι λαϊκά και χωριάτικα, και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, μακάρι και τα υπόλοιπα μαγαζιά τα οποία βρίσκονται καταλεγημένα και ανήκεστα να μπορούν να νοικιαστούν και να μπουν και αυτά στην τροχιά της ανάπτυξης. Άκη, μας έχει στεναχωρήσει ο Σπύρος ο Γιαλουψός στο παρελθόν, εμείς θα πρέπει να το ευχηθούμε καλή πορεία. Θα ήθελα λίγο να συνεχίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, να βάλω 2-3 προβληματισμούς, δεν θα αναφερθώ σε έργα, 2-3 προβληματισμούς θέλω να θέσω εν ώψη της νέας πραγματικά τουριστικής περίοδου. Ξέρουμε πολύ καλά, ότι η μόνη πηγή εσόδου πλέον στην περιοχή μας και στην ευρύτερη, αν θέλετε, λιγότερο στην ευρύτερη, είναι το τουριστικό κομμάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι ξεκινάμε με ό,τι καλύτερο. Και δεν νομίζω ότι ξεκινάμε με ό,τι καλύτερο, γιατί θα αναφερθώ σε 2-3 θέματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσει και θα πρέπει να οργανωθούμε για να μην ο Δήμος χάσει τελικά την αξιοπιστία του. Διότι μέχρι σήμερα τα αφήνουμε όλα στο έλεος του Θεού, έρχονται πολλά προβλήματα, ένα πίσω απ' άλλο, τα οποία προβλήματα αυτά πολλές φορές δεν παρεμβαίνουν και δεν λύνονται. Εγώ μόνο θα πω ότι στις 18 Μαρτίου, και δεν είναι καθόλου ανεπίκαιρο το θέμα, δεν ξέρω ποιοι από εσάς παρακολουθήσανε στο δελτίο του Μάνεση τη μεγαλύτερη ίσως δυσφήμιση του τόπου μας επί 11 λεπτά και από κάτω με πολύ μεγάλα γράμματα χωματερεί η παραλία του Κορινθιακού και έδειξε τον Λουτράκη. Αν δεν το παρακολουθήσατε, πιστεύω ότι κάπου το ακούσατε. Σε κάθε περίπτωση όμως η μισή Ελλάδα το παρακολούθησε και όπου αυτό το κανάλι εκπέμπει εκτός Ελλάδας. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο η δυσφήμιση ήταν σε τέτοιο βαθμό μεγάλη, 5 λεπτά να παίζει ένα κανάλι κεντρικό, όσο και ο διασυρμός αυτής της πόλης. Και εγώ, τουλάχιστον όσο το έβλεπα, δεν πίστευα ότι αυτά τα οποία λέγονται. Και νομίζω ότι όσο το παρακολουθήσατε, είδατε τους δείτες να σηκώνουν κάποια αντικείμενα, τα είδαμε, μέχρι και παπάκια, μέχρι και ηλεκτρολογικό οικιακό εξοπλισμό βγάλανε. Και δεν καταλαβαίνω το γιατί το κάνανε μπροστά στην κάμερα την ώρα που ήσαν ενήμεροι κάποιοι άνθρωποι εδώ της πόλης μας. Εγώ αφού τελειώνει το ρεπορτάζ επί 11 λεπτά πήρα αμέσως τον Σπύρο τον Καραβούλη, τον πρόεδρο, να τον ενημερώσω αν έχει ενημερωθεί ο Δήμαρχος ή ενημέρωσε τον Δήμαρχο, και γιατί ήταν πάρα πολύ όψη. Επί 11 λεπτά δυσφήμιζε την περιοχή μας. Κύριε Δήμαρχε, με εμένα γελάτε. Όχι, κάτι εγώ το πάω. Ο πρόεδρος κάτι μου είπε. Όχι, δεν γελάτε. Είναι ποτέ δυνατόν να γελάσουμε σε ένα λεπτό και να απαντήσουμε βέβαια σε όλα αυτά που έχουν. Okay.
Εγώ λοιπόν παίρνω. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ σα παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Εγώ λοιπόν παίρνω το. Όχι, εντάξει. Εγώ πήρα τον πρόεδρο, τον κύριο Καραβούλη, ο οποίος μου είπε ναι, είμαστε ενήμεροι γι' αυτό και βεβαίως ο πρόεδρος αποδέχτηκε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, ενώ γιατί να το αποδειχθεί. Και κάνω το ερώτημα, δηλαδή αν δεν είμαστε ενήμεροι, τι θα γινόταν. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, γιατί το συγκεκριμένο κανάλι έχει κανένα λόγο που μας προβάλλει δυσκολιστικά κατά αυτόν τον χιδαίο και τον ακραίο τρόπο. Το τρίτο ερώτημα είναι, εμείς δεν πρέπει τουλάχιστον, αν έχουμε παρέμβει, εντάξει, η δημοσιογραφία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ελεύθερη, αλλά πρέπει να είναι και αντικειμενική. Ενδεχομένως, εγώ δεν το είδα σαν αντικειμενική, την είδα στημένο, ότι κάτι προσπαθεί να αποκομίσει. Θέλω να πω εν κατακλείδη, ότι αν ξεκινάει μια τουριστική περίοδο, έχω πάρα πολλά να πω σε αυτό το θέμα, αν ξεκινάει μια τουριστική περίοδο με 11 λεπτά να δυσφημίζεται το λουτράκι μας και μετά από λίγο καιρό να έχουμε ξυλοδαρμό έξω από την Πειραιώς και τη Μεγάλη Πέμπτη να έχουμε αντιδικίες με τουριστικά λεωφορεία, οδηγών τουριστικών λεωφορείων οι οποίοι πήσαν και από το εξωτερικό και να μαλώνουν με Έλληνες, το οποίο αυτό το αλαλόν το έχουμε βιώσει, έτσι, το βιώνουμε κάθε καλοκαίρι. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει, μήπως θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, διότι σε λίγο καιρό θα δούμε να παίρνουμε και πινακίδες στην κίτρινη γραμμή δεξιά, στην Βενιζέλου, από το ύψος της Πειραιώς, αν θέλετε, μέχρι την 25 Μαρτίου. Θα πρέπει και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί φανταστείτε, αυτό το οποίο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, φανταστείτε να έρχεται ανυποψίαστος ο επισκέπτης και να φεύγει χωρίς πινακίδες. Θα μας άρεσε εμάς να πηγαίνουμε κάπου. Και εν διάφορη περιπτώσει, πού αφήνει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το αφήνει αφού βλέπει ένα παρκαρισμένο μπροστά, πάλι το αφήνει. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Δήμαρχε, με την νέα διοικητή, εάν θα επιτρέψουμε ή όχι. Να μην επιτρέψουμε. Να το ξέρουμε όμως. Να μην έρχονται και φεύγουν οι άνθρωποι. Να έχουμε μια αστυνόμευση, αν την έχουμε. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι μπορώ έτσι να δείξω μια αξιοπιστία σε όλο αυτό το αλαλόν το οποίο υπάρχει. Γιατί αυτή η περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε άντι και το επόμενο, άντι και το μεθεπόμενο. Τώρα αν θα πάει και αυτό έτσι. Εδώ λέμε να γυρίσουμε τον όρο τον οποίο έχει χαθεί από την πόλη ως προορισμός. Εγώ έχω βάλει και θέμα να ανοίξει ένας διάλογος με ένα θέμα να δούμε πώς θα μπορούμε να επαναφέρουμε στα παλιά δεδομένα το λουτράκι μας στους αμβάντου του τουριστικό κομμάτι. Διότι εδώ θα ήθελα να κάνω και μια παρατηρησούλα. Είναι και ο καθένας πώς το βλέπει, σε ποιο συγκριτικό σημείο το βάζει. Κάποιος, ας πούμε, το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, μπορεί να πει ότι ήταν γεμάτο το λουτράκι. Και εγώ δεν λέω όχι ότι δεν ήταν γεμάτο το λουτράκι, αλλά σε ποιο σημείο το βάζεις, την ώρα που είναι άδειο και γεμίζει, ή το βάζεις σε ένα συγκριτικό σημείο παλιότερα που είναι φουλ και το βλέπεις να κάνει τη διακύμανση. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα θέμα και θα πρέπει τουλάχιστον να οργανωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πληροφορήθηκα πριν 2-3 μέρες ότι ένας μεγάλος οίκος ήθελε να φωτογραφίσει κάποια ρούχα. Κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ μήπως συνομεύετε λίγο με τον σας. Πρόεδρε, να το ολοκληρώσω τουλάχιστον αυτό. Σας είπα δεν θα θίξω άλλα θέματα. Να το ολοκληρώσω μόνο και τελειώνω. Ότι ήθελε να κάνει μια φωτογράφηση στη Μελοκοπή. Η Μελοκοπή την ξέρετε όλοι, είναι ένα σημείο το οποίο όλοι πάνε φωτογραφίζονται, βγαίνει και στο εξωτερικό, έχουν μπει και σε όλα στα site και. Ήρθε σε μια επαφή, δεν ξέρω με ποιον μίλησε, με κάποιον υπεύθυνο από τον Δήμο. Κύριε Γεωργίου, μισό λεπτάκι. Πρέπει να αποχωρήσουμε, συγχωρείτε κύριε Γεωργίου. Το συμβόλαιο αποχωρεί ο κύριος λογοθέτης. Ευχαριστούμε. Με ενημέρωσαν ότι ο υπεύθυνος του γραφείου. Το συμβούλιο γιατί σταμάτησε εδώ. Διέκοψε το τέλειο για να αποχωρεί. Τώρα το δηλώσουμε για τα πρακτικά. Ακόμα έχουμε σώστα σφράνας πρόεδρε και μπορούμε να συνεχίσουμε όταν μας φύγει το μυαλό. Ενδεχομένως να μας προστατεύσετε.
Δεν το λέω, το λέω αυτή. Εντάξει. Λέω λοιπόν, επανέρχομαι και λέω ότι ο υπεύθυνος μίλησε με κάποιον από το Δήμο και το μόνο το οποίο του είπε, ειλικρινά δεν δεσμεύομαι για την έκφραση, δεν μπορώ να ήμουν παρόν, και ο υπεύθυνος λοιπόν του Δήμου είπε ότι ναι, να πάτε, ναι, ναι, που δεν χρειαζόταν να δηλώτησε, πιστεύω, αλλά να προσέξετε γιατί ο δρόμος δεν είναι καλός. Με αποτέλεσμα, αν τα είπαμε έτσι, η φωτογράφηση έγινε μια μέρα και επειδή ο δρόμος ήταν πάρα πολύ άσχημος, σηκώθηκαν και έφυγαν, απελπισμένοι και βρίζοντας. Επίσης, στη μελέτη του ΚΝΤΕΛ έχουμε προβλέψει ότι θα πρέπει να οργανωθούμε οι ρυθμοί και θα πρέπει να παραμβαίνουμε άμεσα σε οποιοδήποτε είναι σε οποιοδήποτε τουριστικό προϊόν είναι το οποίο θα αφήσει δύο δραχμές στον τόπο μας. Διότι όλο αυτό το κομμάτι δεν είναι αφηρημένο. Όλο αυτό το κομμάτι έχει και ένα λογαριασμό. Έχει ένα λογαριασμό που όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια οικογένεια η οποία δεν θα αποφασίσει να είναι στον τόπο μας και κατά συνέπεια δεν θα αφήσει τα πράγματα. Να μην γίνεται όμως, κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δεν είναι αφηρημένο. Να φτιάξουμε τον δρόμο άμεσα. Αυτό είναι. Αλλά το είπαμε ένα από την εισαγωγή. Το είπαμε στη Μελοκοπή. Στη Μελοκοπή, κυρία Πρωτοπαπά. Δεν είναι πιο βαριά. Άσφαλτο θέλει ο Θανάσης τώρα. Δεν έχουν αλλάξει. Στη Μελοκοπή στείλατε το βράδυ την ημέρα της Αναστάσεως στις 12 η ώρα. Λοιπόν, επανέρχομαι. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, θα ήθελα λίγο αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει, επειδή η κυκλοφοριακή μελέτη του ΚΤΕΛ είχε τρία δυνατά σημεία, τα οποία το ένα έχει την χωροθέτηση, την εγκατάσταση, και το δεύτερο είχε την κυκλοφοριακή μελέτη, και το τρίτο σημείο ήταν οι φωλές, τις οποίες είχαμε αποφασίσει, και το Συμβούλιο το είχε αποφασίσει, μπροστά στην Πειραιώ, στο ΚΤΕΛ και στην 25η Μαρτίου, σχετικά για τα τουριστικά λεωφορεία. Εάν η μελέτη αργήσει, δεν είναι δυνατόν τουλάχιστον το ένα σημείο αυτό να το προτάξουμε όσον αφορά για τα τουριστικά λεωφορεία και να έρθει σαν ένα μοναδικό, σαν μια μοναδική έγκριση. Αυτό το ερώτημα μου δεν το γνωρίζω, διότι και αυτό πρέπει να λυθεί. Πρόεδρε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γίνονται εφτράπελα και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Θα απαντήσουμε λοιπόν. Κύριε Σήμαρος, θέλω να δεις για το λιμενικό. Δύο λόγια ο πρόεδρος να μας πει πώς το φαντάζεται. Και έχουμε κρίνει τόσα πράγματα. Αυτό τι ωραία έργα θα κάνει και τα λοιπά. Πες μας κάτι ρε πρόεδρε, τι κάνεις τεχνικά. Βάφεις τίποτα, τι κάνεις. Μια εισήγηση μιλάμε. Πάω ο Δήμος κανονικά. Πάρ' το λόγο, πες για το πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εκτελεστόταν μηδενικό. Εις πράξεις του 17 είναι μηδενική. Και λόγω του προβλήματος που δημιουργήθηκε, αποκαταστάθηκε από το Δήμο, ξέρετε εκεί στο πάρκο του Αρχείου, πέρα στη θάλασσα και προβιβάστηκε από πάνω, βάλαμε 2.000 ευρώ μόνο για την πλακώστοση για ανανέωση των πλακών. Δεν υπάρχουν. Τίποτα. Πιστεύουμε μέχρι την επόμενη αναμόδοση να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αυτά είναι. Κύριε Γεωργίου, γιατί γελάτε. Λοιπόν, κάνατε παρατήρηση στον κύριο Δήμαρχο, γιατί γελάτε. Να μας πει δύο κουβέντες. Γυρίζει μόνο. Έτω θέμα. Κύριε Αθανάσιο. Ομόγωνα, έχει το θέμα.